Πρόεδρε, ακούσαμε με ιδιαίτερη προσοχή την κυρία Υπουργό. Αναφέρομαι στο άρθρο 27. Να κάνει μια αφήγηση, μπορώ να πω, διαχρονική ως προς τα ζητήματα των προμηθειών των νοσοκομείων. Και είναι έτσι. Αλλά εκείνο που πρέπει όμως να εξετάσουμε είναι γιατί τόσα χρόνια επικρατεί αυτή η κατάσταση που χρόνο με τον χρόνο συσσωρεύεται και φέρνει αυτό το αδιέξοδο στα δημόσια νοσοκομεία. Και εκεί ακριβώς είναι που εντοπίζουμε εμείς το πρόβλημα. Είναι δηλαδή η συγκεκριμένη διαχρονική πολιτική που ακολουθήθηκε προκειμένου να έχουν ενταχθεί και τα νοσοκομεία των ΕΣΥ σε τέτοια επιχειρηματική δραστηριότητα που να ενισχύουν ακόμα και την επιχειρηματικότητα των πολυεθνικών εταιριών των ομίλων στα διάφορα είδη στα νοσοκομεία. Είναι η σύνδεση δηλαδή μέσα στα πλαίσια αυτού του συστήματος, του καπιταλιστικού συστήματος, προκειμένου να ενισχυθεί διαμέσου αυτής της συνένωσης πολυεθνικές εταιρείες και ισχυροί όμιλοι προμηθειών. Γι' αυτό λέμε λοιπόν ότι η υποκρισία πρέπει να τελειώσει. Γιατί ακούμε και σήμερα την αξιωματική αντιπολίτευση που δεν έκανε αυτά που λέει τώρα ως κυβέρνηση. Και βέβαια που το ΠΑΣΟΚ ως αξιωματική αντιπολίτευση έλεγε αυτά που λέει σήμερα η Νέα Δημοκρατία. Αυτό βέβαια το στοιχείο είναι υποκριτικό, κύριε Πρόεδρε, και το αντιλαμβανόμαστε όλοι. Εξάλλου και οι ρυθμίσεις που προωθούνται για τις τιμές και τα λοιπά καθορίζονται από ποιον? Δεν καθορίζονται και πάλι από τις πολυεθνικές εταιρείες? Και η αναφορά στις τρεις χαμηλότερες τιμές που αναφέρει πάλι δεν καθορίζονται από αυτές τις πολυεθνικές εταιρείες? Γι' αυτό λέμε λοιπόν ότι εάν δεν μιλήσεις ότι θα πρέπει να σταματήσει η επιχειρηματική δραστηριότητα σε αυτό τον ευαίσθητο κοινωνικά τομέα που είναι η υγεία, κοινωνικό αγαθό που δεν πρέπει να εμπορευματοποιείται. Αυτό έγινε με το νομοσχέδιο για την εξυγίαση του ΕΣΥ. Γίνεται καθαρά δηλαδή εμπορευματική πλέον δραστηριότητα διαμέσου των νοσοκομείων και η σύνδεσή τους με αυτές τις πολυεθνικές εταιρείες. Γιατί δεν πρέπει να σταματήσει κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα, λέει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, και πρέπει να σταματήσει. Και δεν πρέπει να υπάρχουν μονάδες υγείας πρόνοιας, αλλά παραγωγής φαρμάκων, ιατρομηχανικού εξοπλισμού, αναλώσιμων υλικών, και να είναι δηλαδή τα νοσοκομεία, τα κέντρα υγείας, υποχείρια όλων αυτών των πολυεθνικών εταιριών, διαμέσου, επαναλαμβάνω όμως, τις πολιτικές που ακολουθήθηκαν, που ακολουθήθηκε όλα αυτά τα χρόνια από τις εκάστοτε κυβερνήσεις και από τα κόμματα που στηρίζουν ακριβώς τα αστικά κόμματα αυτό όλο το σύστημα. Άρα λοιπόν για το άρθρο 27 πλέον τα πράγματα έχουν ξεκαθαρίσει ποιον βολεύουν και ποιον υπηρετούν. Θέλω να πω για ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε, για το ζήτημα εποπτείας ιδιωτικής ασφάλισης και τη σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης. Δεν καλλιεργήσαμε και δεν καλλιεργούμε αυταπάτες ότι και με αυτήν την εποπτεία και με την ίδρυση του εγγυητικού κεφαλαίου μπορεί πραγματικά να διασφαλιστούν τα συμφέροντα των ασφαλισμένων. Και απέδειξε η ίδια η ζωή και μέσα εδώ, αλλά και μέσα στην Ευρώπη και διεθνώς, που και εκεί λέγανε ότι υπήρχαν αυστηρά συστήματα εποπτείας, ότι πραγματικά μεγάλη πολυεθνική κολοσσή να έχουν χρεοκοπήσει, να μην έχουν χρεοκοπήσει όμως οι μεγαλομέτοχοι, αλλά να έχουν χάσει τα πάντα οι ασφαλισμένοι. Αυτό γίνεται τώρα και με την ασπής πρόνοια. Μας είπε η κυβέρνηση ότι θα καλυφθεί εάν δεν βρεθεί ανάδοχος, γιατί είπαμε τι συμβαίνει εάν βρεθεί ανάδοχος, από το εγγυητικό κεφάλαιο το 70%. Ναι, αλλά αυτό το κεφάλαιο θα δημιουργηθεί από την παρακράτηση κατά 50% του 1,5% από τους ασφαλισμένους. Άρα δηλαδή δεν χάνουν μόνο το 30% οι ασφαλισμένοι, θα χάσουν και το 35% που πληρώνουν από την τσέπη τους. Που σημαίνει δηλαδή ότι αυτή η ρύθμιση δεν είναι ρύθμιση για να ωφεληθούν οι ασφαλισμένοι. Εκείνο το οποίο όμως πρέπει να γίνει, κύριε Πρόεδρε, και κλείνω με αυτό, γιατί δεν είδαμε τίποτα από την κυβέρνηση, την προηγούμενη και τη σημερινή, τι κάνει ο ιδιοκτήτης. Ο ιδιοκτήτης λοιπόν, ο γνωστός ψωμιάδης, εκείνο που κάνει είναι να καπνίζει το πούρο του και να χαμογελάει απέναντι στους ασφαλισμένους και βέβαια έχοντας τις κυβερνήσεις που πραγματικά τον ενισχύουν διαμέσου όλου του νομικού θεσμικού πλαισίου, γιατί μας είπε το πρωί ο κύριος
υφυπουργός στο ζήτημα που βάλαμε, ότι τι θέλετε να κάνουμε, είμαστε στα δικαστήρια, ναι, αλλά οι νόμοι όμως καθορίζονται από εδώ μέσα και γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι οι νόμοι εξασφαλίζουν τα συμφέροντα των μεγάλων επιχειρηματιών και σε βάρος βέβαια των ασφαλισμένων. Το δημόσιο δηλαδή δεν έχει αναλάβει εκείνες τις υποχρεώσεις και απέναντι στον ιδιοκτήτη όπως θα έπρεπε να κάνει εδώ και καιρό, και την ευθύνη βέβαια την έχουν διαχρονικά οι κυβερνήσεις.